Πίσω στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε και πάλι στο χώρο της υγείας, όπως είπαμε και νωρίτερα στο δελτίο μας. Θα καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αθανάσιο Χατζημιχαήλ, το διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, για να δούμε ένα θέμα που κυκλοφορεί ευρέως αυτές τις ημέρες στο διαδίκτυο. Πρόκειται για το συναγερμό που έχει σημάνει στην Παιδιατρική Εταιρεία για την επανεμφάνιση παιδικών μεταδοτικών νοσημάτων. Για να δούμε μαζί με τον κύριο Χατζημιχαήλ κατά πόσο αυτή η κατάσταση επηρεάζει την περιοχή μας και σε ποιους τομείς. Κύριε Χατζημιχαήλ, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Τσολάκη, σε εσάς και τους τηλεθεατές που μας ακούνε. Όντως, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Βεβαίως, ακούγεστε πολύ καθαρά. Το κερνό. Τα τελευταία χρόνια έχει εντοπίσει στη χώρα μας γενικότερα, δεν μιλώ τώρα ειδικά για την παιδιατρική, έξαρση στην ελονοσία, στην λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι, όπως θυμάστε, ιδίως στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή εκεί. Η λύσα, η οποία είναι πάλι έτσι σε μια έξαρση τα τελευταία χρόνια και ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ θα σταθώ έτσι περισσότερο σε θέματα που ασχολούν τα παιδιά. Σαν παιδίατρος. Και ιδίως στην περιοχή μας. Όπως αναφέρεται και από το κερνό, πέρσι το καλοκαίρι στην περιοχή μας είχαμε μια επιδημία άσεπτης μηνυγκίτιδος, η οποία είχε προσβάλει αρκετά παιδιά και μετά από ελέγχους που γίνανε στο Ινστιτούτο Παστέρ, είχαν σταλεί τα δείγματα από το νοσοκομείο μας. Εντοπίστηκε αυτός ο εντεροϊός ECO30 και αυτό βέβαια έχει γίνει και μια δημοσίευση από τους συνεργάτες μου προς το εξωτερικό. Ήταν κάτι ενδιαφέρον. Βέβαια, έχουν τα τελευταία χρόνια με τις μετακινήσεις των πληθυσμών παρουσιαστεί και στον παιδιατρικό χώρο νοσήματα τα οποία είχαν ξεχαστεί. Και είχαν ξεχαστεί όχι τυχαία, αλλά με την σωστή παρέμβαση γενικότερα στην Ευρώπη της παιδιατρικής με τους εμβολιασμούς. Με τις μετακινήσεις όμως των πληθυσμών από χώρες όπου δεν υπάρχει δυστυχώς ανάλογη ιατρική φροντίδα, ας πούμε, ιατρική περίθαλψη. Ναι, σωστά. Ήρθαν νοσήματα όπως είναι η λαρά, ξαναεμφανίστηκαν, η παροτίτιδα, η ερυθρά και αυτό που θέλω έτσι να επισημάνω για την περιοχή μας και ιδίως σε ορισμένες έτσι μειονότητες θα έλεγα που ζουν και στην Κομωτινή και στην Ξάφη και εδώ που δεν πάνε να κάνουν κανονικά τους εμβολιασμούς είναι ο κοκκίτης, η επανεμφάνιση του κοκκίτη. Ξέρετε, ο κοκκίτης και σε μικρότερο βαθμό η φυματίωση. Έχουμε και φυματίωση ή επανεμφάνιση. Ναι, έχουμε κάποια κρούσματα και τώρα έχει μπει ήδη στον υποχρεωτικό εμβολιασμό όπως θα δούμε στο προσεχές μέλλον από την Παιδιατρική Εταιρεία την Ελληνική. Όταν έχουμε ένα κρούσμα φυματίωσης στο οικογενειακό περιβάλλον και έχουμε μια γυναίκα έγκυο, όταν θα γεννηθεί το νεογνό γίνεται άμεσα ο εμβολιασμός κατά της φυματίωσης. Βέβαια, λέει ο άλλος, έκανα το εμβόλιο εγώ της φυματίωσης και είμαι μια χαρά. Αυτό δεν στέκει ιδίως για το εμβολιασμό της φυματίωσης, διότι το εμβόλιο της φυματίωσης δυστυχώς δεν είναι το πλέον ασφαλές. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο προσπαθούν οι ερευνητές να το βελτιώσουν όσο γίνεται, διότι η επιτυχία του είναι, αν θέλετε, αμφισβητήσιμη σε ένα βαθμό. Μας έχει προστατεύσει έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο εμβολιασμός από τη φυματιώδη μηνυγκίτιδα. Όταν εγώ ήμουν φοιτητής στη δεκαετία του 70 και στις αρχές του 80 όταν έκανα την ειδικότητα, κάθε χρόνο και στο δικό νοσοκομείο, στο παλιό νοσοκομείο, είχαμε ένα-δύο κρούσματα φυματιώδης μηνυγκίτιδας, μια πολύ βαριά κατάσταση, η οποία πολλές φορές ήταν και θανατηφόρος. Αυτά, δόξα τω Θεώ, έχουν εξαλειφθεί. Δεν έχουμε πια τέτοια περιστατικά. Έχουμε όμως άλλες μορφές φυματίωσης. Λυπιότερες προφανώς, αλλά πάλι επικίνδυνες. Λυπιότερες, αλλά οι οποίες εν δυνάμει μπορεί να γίνουν και πιο σοβαρές όταν δεν ελεγχθούν. Καταλάβατε. Τώρα, αυτό που πρέπει να πούμε γενικότερα, η ιατρική στηρίζεται στην πρόληψη, έτσι. Και πολλά νοσήματα των ενηλίκων έχουν τη βάση τους από την ευρυϊκή ακόμη ηλικία και μετέπειτα από την παιδική ηλικία. Επομένως, αν εμείς οι παιδίατροι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, τότε και τα νοσήματα, τα λεγόμενα της φθοράς,
ή κάποια άλλα νοσήματα επίκτητα από το περιβάλλον, το τσιγάρο, το ένα το άλλο, αυτά θα μειωθούν κατά πολύ. Επομένως, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη εμείς. Κύριε Χατζημιχαήλ, οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, προφανώς και υπάρχει μια ανησυχία για τα χαμένα αυτά παιδικά νοσήματα, γιατί όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η πληροφορία κυκλοφορεί και μέσω του διαδικτύου. Πλέον η πρόσβαση είναι πολύ ευκολότερη. Εσείς τι συμβουλεύετε στους όλους αυτούς τους γονείς που μας ακούνε, πώς μπορεί κανείς να προστατευτεί από αυτή την κατάσταση? Εφόσον ένα παιδί ακολουθήσει τους εμβολιασμούς όπως αυτοί αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών από την Παιδιατρική, Εθνική Παιδιατρική Εταιρεία. Δεν υπάρχει κίνδυνος όταν ένα παιδί είναι εμβολιασμένο κατά τη Ιλαρά, δεν κινδυνεύει κι αν εσύ νοσείται από την Ιλαρά. Αν είναι εμβολιασμένο κατά το κοκκίτι, δεν κινδυνεύει από το κοκκίτι. Αλλά εδώ τι γίνεται, ότι σας είπα σε συγκεκριμένες ιδίως μειονότητες της περιοχής μας, δεν πάνε να εμβολιαστούν ή και δεν πάνε να κάνουν τις αναμνηστικές δόσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να νοσήσουν. Το κλειδί σε όλα δηλαδή. Το κλειδί μας λέτε ότι είναι ο εμβολιασμός. Σαφώς ο εμβολιασμός και εννοείται η ουσιαστική σωματική καθαριότητα. Πολύ καλό κλείσιμο των χεριών πριν το φαϊτό, πριν πιούν οτιδήποτε, διότι πολλά από αυτά τα νοσήματα που είπαμε, όπως είναι η άσεπτη μηνυκίτιδα, σε ένα βάθμο και η φυματίωση, βέβαια η φυματίωση είναι ιδίως με το αναπνευστικό, αλλά υπάρχουν άλλα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω της εντεροστοματικής οδού, καταλάβατε, με λερωμένα. Και να επισημάνουμε βέβαια, όπως είπατε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι περισσότεροι εμβολιασμοί από αυτούς συνοδεύονται από αναμνηστικές δόσεις, οι οποίες βεβαίως πρέπει να γίνονται στα ορισμένα χρονοδιαγράμματα, έτσι δεν είναι? Σωστά, κανονισμένα και εδώ θέλω να τονίσω κάτι, ότι παλαιότερα πολλά παιδιά νοσούσαν από το κοκκίτι. Αυτό άφηνε μια μόνιμη ανοσία με τους κινδύνους που βέβαια διέτρεχαν, έτσι, διότι ο κοκκίτης όταν με τη φυσική λίμωξη μπορούσαν να έχουμε και θανάτους κλπ. Εν πάση περιπτώσει άφηνε μια μόνιμη ανοσία. Τώρα με τους εμβολιασμούς δεν είναι μόνιμη ανοσία, καταλάβατε, και πρέπει να γίνουν οι επαναληπτικές δόσεις. Και αυτό που πρέπει να προσέξουμε, να προσέξουν οι γονείς, είναι ότι η αναμνηστική δόση που γίνεται στα 11 μέχρι τα 18 χρόνια των παιδιών θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται και κατά του κοκκίτη, διότι αυτή τη στιγμή γενικότερα στην Ευρώπη, αν θέλετε, υπάρχει μια έξαρση του κοκκίτη στους ενήλικες, και αυτό διότι δεν έχει γίνει αυτή η αναμνηστική δόση στο παρελθόν. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι την κατάσταση αυτή τη βρίσκουμε μπροστά μας σε όλη μας τη ζωή τελικά. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σωστή και οργανωμένη πρόληψη από την παιδική ηλικία, με την ευθύνη βεβαίως να βαραίνει τους γονείς. Εδώ, κύριε Τσολάκη, πρέπει να τονίσουμε, έτσι, άσχετα με το τι λέγονται για την πολιτεία και το ένα και το άλλο, πρέπει να πούμε ότι οι εμβολιασμοί είναι τελείως δωρεάν, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που έχει μια συμμετοχή 25% γονέας, τελείως δωρεάν, έτσι. Και δυστυχώς μένει στη δική μας, ας πούμε, έτσι, των γονέων διάθεση να πάνε και να κάνουν τους εμβολιασμούς συστηματικά. Αυτό πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κανένας ούτε πανικός ούτε φόβος. Απλώς να ακολουθήσουν το πρόγραμμα με τους παιδιάτους. Κρατώντας λοιπόν τη βαρύτατη ευθύνη που φέρουν οι γονείς, κύριε Χατζημιχαήλ, θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Αλλάζουμε σελίδα τώρα, κύριε